στο Γιώργη. Μάγος, ναι. Το Λαγουβάρδο από τον Τρυπόδο δίπλα στα... στις Μαργαρίτες, Κινηγιανά, Βεριανά και τα λοιπά, όπου ασχολείται με τη γεωργία, με τη χτινοτροφία και έχει κάποια πράγματα που μπορεί να μας πει και θα είναι άξια λόγου και προς πληροφόρησή σας, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικά για τα νέα παιδιά και για τους ανθρώπους που τον έχουν γνωρίσει και τον έχουν αγαπήσει. Πες μας, Δημήτρη, δύο λόγια για σένα, για τη ζωή σου, για τα παιδιά σου. Λοιπόν, το 1951. Δυνατά, άμα θες, δυνατά. Ναι, γεννήθηκα στην Λοιπόν το 1951. Η μάνα μου πέθανε στη γέναση, μετά με πήγανε στη Κορδίλο σε μια γυναίκα και με ζάδα γίνηκε αγάπηκα. Μετά ο πατέρα μου έπαιρνε σε μια γαζίκα κόκκινη και τη ήταν εκεί για να περατώ. Μετά πήρε ο πατήρα μου και παντρεύτηκε, πήρε μια άλλη γυναίκα. Αυτή όμως η γυναίκα σε αγαπούσε, δηλαδή ναι, από ναι, τον... Ναι, ήτανε μαμά μου, σαν μαμά μου. Δεν σε ξεχώριζε από όχι, τον... Όχι, ναι, και τώρα σε μεταγράψε τα τρία παιδιά, αυτή η μαμά. Και μετά αρχίσαμε και την καταλαβαίνουμε πως ήταν η μάνα μας. Ναι, γιατί εμείς δεν γνώρισαμε μάνα. Η μητέρα σου πώς έφυγε? Στη Γένα έφυγε. Ναι. Εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχαν γιατροί. Δεν υπάρχει γιατροί. Mm. Μετά ο γιος είχε αυτή τη γυναίκα, αυτός ήταν βοσκός, ήταν στα όρια, η μαμά μας προς αυτή, μας έφτιανε ό,τι θέλαμε, φαΐ, γάλαμε που δεν υπάρχουν με τα κατσίκια και με τα... Και από ό,τι σου είπανε, γιατί νομίζω πως έχει σημασία να ακουστεί, σε ταΐζανε, είπες, από την κατσίκα. Ναι, δηλαδή πήγαινες ναι, και έπινες ναι, γάλα ναι, από την κατσίκα, από το στήθος της. Λεσίες μήνες πήγα στην Κορδίνα σε μια γυναίκα, είχαμε ειδεθεί το ίδιο. Ναι. Και ξέρεις ποιος είναι, αυτό που είναι στο χάνι, στο βενζινάδικο. Αλήθεια. Ναι, τα γουλάκω. Κάτσε τώρα, σε ναι, τάιζε αυτή η γυναίκα. Βίζανε. Σε βίζανε, η γυναίκα γιατί, η... Γιατί η μέρα μου πέθανε δεν υπάρχαν. Και μετά ανάφερες, είπες κάτι για κατσίκες. Μετά ο πατέρα μου είχε μια κατσίκα κόκκινη, την πάνε στην κόκκινη κατσίκα, κάνει το γάλα να το πίνω. Α. Και αυτή η αγώτια πήγαινε στα κατσίκα του γάλα, με πήρε από τους από το κορίνο. Δεν πήρε, θα τρέξει, πήρε τη γυναίκα, σου λέει εγώ θέλω τα κοπέλια, θα τα θέψω εγώ. Εσύ Δημήτρη δεν είχες άλλα αδέρφια, ε. Είχες, α. Είχε να σπασία πριν στο δέντρο, ναι, και σου για ναι. Ωραία, είχε άλλα δύο. Ήμουν εγώ πιο μικρό. Ναι, ο πιο μικρός οικογένεια. Για να υπόθανε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Για να εμένα. Μεγάλωσες δύσκολα χρόνια εκείνη την εποχή. Μετά ο γύρος ήταν ο σκός, πήγαινε τα όρια, γύρισε, γυρνούμε, μας έπαιρνε ένα πράγμα, μας υποσυμίζει, να φάμε, να πιούμε, η γριά ήταν... Μίλησέ μου λίγο για τη γυναίκα που σε μεγάλωσε. Αυτή... Γιατί α, ναι, στις μέρες μας ιδίως, ναι, σπάνια αυτή... συναντάς αυτό το ναι, φαινόμενο. Αυτή στην αρχή έκαμε ένα παιδί, αλλά της πέθανε. Ναι. Πέθανε τώρα, στη γέννα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τέλειωσε. Μετά αυτοί κατάλαβαν εμένα πως ήμουν εγώ το παιδί της. Εντάξει, και τα άλλα τα καταλάβαινε πως τα παιδιά της. Αλλά εμένα που ήταν μικρότερος έδινε αυτό το παιδί μου. Και σ' αγαπούσα, σε εκτιμούσε. Προσέχει να φώναμε ψυχή, πώς να μου ψήσει, να φάμε, να ντυθούμε, να κάνουμε, να δείξαμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν σε ξεχώριζε, δηλαδή εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Γι' αυτά είμαστε τα παιδιά της. Μετά αρχίσαμε, μεγαλώσαμε τις παιδιά, πήγαμε στο σχολείο, να μας ετοιμάσουμε ζάνταμα, να πήγαμε στο σχολείο, να περιβάλλει το φαΐ μας, ό,τι ήταν. Μετά αρχίσαν οι παντριές μεγάλες, τώρα μεγάλα χρόνια παντρευτήκανε, να το δώσει τα πουτσάδωρη, τα πουτσάζι, αυτή. Αυτή σε πρίκησε, ναι, ναι στη γυναίκα σας. Να δώσει και στις καταγίες, στις ρωτήσανε, αυτά. Για αυτή μετά, τη γυναίκα, που, τη μάνα σου μάλλον. Ναι, ναι. Μετά αυτή, λέει εγώ δεν έχω παιδιά. Δεν πει τώρα δεν έχω παιδιά, από η κόρη τώρα. Τα παιδιά αυτά είναι αυτά τα παιδιά μου. Παναγία. Τα δικά μου. Σπουδαίος άνθρωπος. Ναι, αλλά είναι μια ιστορία. Εγώ έφυγα σε ένα σπίτι και πήγα
Εγώ δεν το ήξερα πως ήταν η μάνα μου. Μικρός τώρα θα πω, ας είμαι 10 χρόνια. Πάμε και κάνουμε μια γκούνια σε ένα σπίτι με το χι και παίζαμε. Έκανε σκούνια, ναι, τα παιχνίδια της εποχής. Και λέει, εγώ λέω να πάω και η μάνα μου θα με γυρεύει και θα λέει τι γίνηκα. Και λέει, κάνει αυτή, λέει, δεν είσαι τη μάνα σου. Τι σου είπε? Η μάνα σου δεν είναι. Α, έτσι το μάθες. Ναι. Εγώ λέω, ήρθα να στραπέ, ήρθα ξαπέμπω. Και λέω, μάνα μου λέει, εσύ μάνα την ήξερε, σε αγάπανε, ναι. Δεν ένιωσες ποτέ όλα ξένος. Όλα έτσι ήρθα κρυαμένος. Να φορεί αυτή, πιέσαι το γιος από τα όρη και του λέει ο γιος δεν είναι για όλα σήμερα. Δίνα. Μια άλλη ώρα που ήρθε και μου έκανε χαρές, σήμερα μόνο του μιλώ και είναι... Νευριασμένος, στραχωρημένος, πληγωμένος. Κάτι τρέχει. Λέει πού ήταν. Λέει στο τάση σπίτι ήταν. Δεν έπισε να βάλω τα κοπέλια, το συνίσκο, πιστεύω ότι είναι, λέει κάτι άλλο τρέχει. Στα ολιά θα με αναμέχεσαι, λέει, θα μου πεις τι θα τρέχει. Και του λέω, δεν σου λέω, γιατί είστε συνδιακοί, είστε συνδιακοί. Σε άλλους πόλους γυναίκα που το έπαιρνε, θα πω να τα σήξεις, θα γίνει φασαρία. Πόσο χρόνο ήσουν ας τότε, Δημήτρη? Στα 12 και 10 χρόνια, έτσι μέσα. Και του λέω, δεν σου το λέω, αλλά αυτό που μου είπανε, αυτό ξέρω. Ρίνα. Λοιπόν, η μάνα μου πέθανε στη γέννα. Ναι, ποιος το έκανε, πού είναι το έκανε. Αυτή είναι η τριζιά μου, δεν είναι η μάνα μου. Ναι, μα μάνα σου είναι, είναι μάνα μου, αλλά δεν είναι η μάνα μου. Δεν είναι κανονική εννοούσα. Ναι. Ναι, αυτή που στο έκανε, στο έκανε στα στείο, μπράζει σε χωράτες, εγώ σου λέω μου το χτύπανε. Θες να μου πεις, σε παρακαλώ, ναι, την μάνα σου, πώς τη λέγανε? Μιλάμε τη βιολογική, αυτή που σε γέννησε. Δέσποινα. Δέσποινα. Ουρανού. Ουρανού, ε. Απ' τα Κυνηγιανά. Ναι, επειδή όμως εγώ το ξέρω, αλλά για να το γνωρίσουν και να το μάθουν και άλλοι. Ήταν Ουρανίνα, ήταν του Ρούσου αδερφή. Ναι. Αυτή την πήρε ο πατέρα μου, υπάρχουν άλλα κόρπα, κονικότητα στη μέση. Ναι. Κονικότητα στη μέση και για να φτιάξει μια με τις ουρανίνες, να του βάλεις, θα τραυματίσει ένα ουρανίνο και για να φτιάξει δουλειά, λένε, δεν υπάρχει λύση να πάρει ο Γιώργης τη Δέσποινα να φτιάξουν δουλειά. Ναι, εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν οι βεντέτες, ήταν αυτά, ήταν ναι, λίγο... Ναι, εκείνη την εποχή δύσκολα χρόνια πολεμούσαν να επιβιώσουν, ναι, φαντάζομαι. Τη φτιάξαν τώρα τη γυναίκα, κάτι φτιάξει τη γυναίκα, μας έκαμε να βρεθεί καλά, αλλά τι είσαι αυτή, αυτό που ζήτησαν ήταν... Εσύ βεβαίως άκουγες τα καλύτερα λόγια για τη βιολογική σου μητέρα, ε. Αυτή, ύστερα, εγώ τότε θα πιστεύω πολύ αλλάζει μια γυαλιά. Και μου λέγανε, ναι, μα... Ποιος το παίρνει, εγώ δεν είπα. Δεν είπα. Σου λέω, τι έφτιανε αυτή η δουλειά που θα συντέχνει. Ναι, το λέω. Πήγε και έπαιρνε στο συντέχνει, να γίνει φασαρία και δεν είπα. Μα τη λέω, μου το έπανε. Ο γέρος μου λέει, ρε, θα μου πεις, ποιος το παίρνει, μου το παίρνει, η μάνα μου είναι, άστο που με έκαμε να γίνει μάνα. Λέω, η μάνα μου είναι, έλεγα εγώ. Μα η γυναίκα αυτή σ' αγαπούσε. Ναι. Δεν... Αυτή είναι σ' αγάπη πολύ. Πώς ονομάζεται, πώς ονομαζότανε μάλλον. Μαρκαντώνη. Μαρκαντώνη, το μικρό της. Ελένη. Και ήταν από πού η καταγωγή της. Ελένη. Από την Ελεύθερο. Ναι. Αυτή ήταν... Και τον πατέρα σου. Ναι, Γιώργη. Αυτή είχε μείνει. Το επίθετο. Ναι. Λαγκουβάλλος. Αυτή είχε μείνει έτσι σε αυτή μεγάλη ηλικία. Πώς χρόνο πήρε τον πατέρα σου? Έχετε σαν έτσι. Την πήρα χρέτητα μεγάλη κοινήμα, αλλά τα είχαμε δεν. Τον πήρα πόρα, τη γέννα, τα γυγενάκια, γιατί πέραμε. Και μεγάλωσες με καλά. Εγώ στα μεγάλωσα με... Από ύστερα βγήκανε τα γάλατα, λίγο πολύ, λίγο...
Δεν έβλεσε εύκολα τις εποχές. Σχετικό όμως τα δεδομένα της εποχής ήταν καλά, με την έννοια ότι είχατε χωράφια. Ένα τώρα που είχα εγώ, δεν υπάρχαν οι σκόνες που είχαν στα γάλατα που είναι. Εντάξει, έβλεσα να πας στη χώρα, η ιστορία και να μην στα κουπίσεις. Και γι' αυτό σε ταΐζανε με την πιατσίκα. Πού να πω από τα όρια να κατεβαίνω, να πιω στο Ηράκλειο, να γυρεύω. Θα είχα να πάει στο Ηράκλειο κάθε φορά. Να πει να πάρω μπουκάλια, να μην αγιώ μην αγιώ να μην αγιώ μην αγιώ να μην αγιώ να μην αγιώ την κατσίκα. Να πει μια γάλα. Αυτό τη δουλειά θα καλέ. Να φάγα γάλα λίγο πιο δυνατά άμα θες. Μάνα να πω γάλα τι έφαγα και... Ναι, έτσι το καταλήσα. Οι αδερφές μου αυτές ήταν μεγάλες. Αυτές ήταν μεγάλες και το καταλάβανε. Αυτές ήταν πιο μεγάλες. Αυτές ήταν δύο χρόνια περίπου η μία πνάγη. Καταλαβαίνω. Ναι, αυτές το καταλάβω, οι μάνα υπόθανε πήγαινε σε μένα. Πατέρα μου έκαμε κάμενο, έχαμε τα γιορτή, τρεις μήνες έκαμε μοναχοστάιστρα, έμψε τη γυναίκα, έκαμε τέστρα. Μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω, με τους θείους σου, ναι. Δηλαδή με τον Πεθερό, με τα αδέρφια ναι, του, με αυτά, ναι. Γνώρισες την αγάπη από εκεί πέρα, είχες ναι, καλές σχέσεις. Ναι. Αυτό είχε πολύ σχέση με τον Πεθρό σου μας. Είχε την πληροφορία. Με τον Γιάννη και με τον Κωστίδη. Όχι πως δεν ήταν μαλωμένοι. Ναι. Και δεν είχαν συνεργασίες μαζί. Στο μία να πάει κάτω να πιούν για το Κασίδωρο. Ναι. Να πιούν το Κασίδωρο, να κουβεντιάσουν. Στο Πεθρό να πάει να κάτσουν να πιούν για να βγουν απάνω. Είχαν άλλη ιστορία. Ο Πεθρός μου μιλούσε για καλύτερα λόγια. Ναι, για τη Δέσποινα, ναι, δηλαδή τη μάνα σου που έφυγε ναι, στη Γένα. Ναι, ήταν πιο δεμένοι. Ναι. Μετά όσοι είχαν άλλα. Επειδή πήρε το πέρα τη ζωή, τα γίνει καλά. Είστε, αυτό ήταν. Δεν ναι, ήταν ότι θα πάει να κάτσει στον πεζοπή, κάτσει να στο μαγαζί που για να δει ώρε μαζί. Η μετανοία το ίδιο. Καταλαβαίνω. Ναι, ήταν. Αυτή η ζωή ήταν. Εσύ γνώρισε την αγάπη από όλο το σώμα, από όλη την οικογένεια. Εγώ να το πω, είχα πολύ με την Νοβλία να την πούμε. Την αλληλένδυσιά μου. Ναι. Τον Βασίλη. Ναι. Αυτή εγώ την πρωτοδόσα εγώ. Ύστερα η παιδά σου, ύστερα η παιδά σου μικρή. Παιδιά μου ήταν μεγάλο. Ναι, αυτό ήταν 40 χρόνια κοντά και η παιδά μου ήταν 12 χρόνια, 13. 12 χρόνια, ήταν μικρή. Και ήταν παντρέψη μου. Ήταν τα γνώσα μου τη θεία και ο Πέστα έκαμε παιδιά και αυτοί γνωρίσαμε τα παιδιά, γνωρίσαμε με τα κοπέλια, κοπέλια, τα αδέρφια, λίγο πολύ, θα του αφλά πάει κάτω. Παντζέλια που ήταν που έχουμε τροπές που επόμενα. Ναι. Ναι, η Πεδράδου ήταν αδερφή του Πεδρός. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, θέλω να σου πω ότι ήταν μεγάλη ιστορία. Και περάσανε τα χρόνια, εσύ ναι, λοιπόν ασχολήθηκες με την κτηνοτροφία. Εγώ μεγάλωσα, ασχολήθηκα πια στραφαντάρος, παιδιά για στραφαντάρος, εστιάστηκα να γεννώ μαραγκός, πια στο Ρέθνος, ύστερα δεν μου άρεσε η δουλειά, έρχομαι πάει, τόσο στραφαντάρος αρρωστά, ναι. Να κάνω ισχύρηση στα μάτια και την κόλωσα από τη Μαρκουσίνη και κατσαπέ. Ναι, γιατί έπρεπε να εσύ να βοηθήσεις. Ήστα η γρέπτη αυτή, τραβώνται τη γριά, παθαίνουν τα μάτια να κάνουν μια αυτή σύνδεση. Εννοείς η μητριά σου, να το ναι, πω έτσι άκομψα. Ναι, μάνα του λέω εγώ. Μάνα σου. Και την πήγα πάλι στην Αθήνα, κάποια γριά. Χιλιά στη γενούς, πήγα για την παράδοση, την πήγα για γιατρούς. Να πήγα για μισή φυσιά για μνό. Το γιατρό τον θυμάσαι, το όνομα του γιατρού ναι, και πού ήτανε. Αυτό ήταν τα χρόνια. Στην Αθήνα, ε. Έγινε στα καλά η γριά, αλλά ήταν καλό, όχι καλά που σου είναι καλά. Εκάδωνε, περπίνω σπίτι μέσα, δεν ήταν ότι να πηγαίνει να μαζεύει η να μαζεύει χαρούψια που λέω. Κατάλαβα. Στο σπίτι μέσα. Έχει τα θεία σου, κάνατε μια σύνταξη που ήταν τυφλή, έπαιρνε δεκαρμές, κάνουμε, μας επισούμε με το θηγικό πουφιά, τον έκανε, τον έδινε, ότι ήταν, τον σας πήρα, τον σας πήρα, τον σας πήρα. Δώρα τώρα, ποιο, πώς χρονό. Αυτή θα είναι σωστά, πήρε στα 60. Και έφυγε μετά πώς χρονό, από αυτό έφυγε. 80.
Α, περάσαν 20 χρόνια δηλαδή, έτσι που τα στραβά. Από τη ζωή σου είσαι ευχαριστημένος όμως, έχεις περάσει. Έφεραν καλά, έφεραν καλά, τραγωγή στα τόλια, η γιάγια, έφεραν τα ουζά, κατάξεσαν τα ουζά, πενταραγώ, γύρω στάθανε, παίρνω πάλι τα ουζά, ξαναβλέπω πάλι τα ουζά, ήστανε, θέλει παλιγήσει, να παντευτώ. Τη γυναίκα σου πώς τη λένε? Μαρία. Τη Μαρία, ε. Από πού είναι? Στην Κεραμετά. Στο Επίδοτο. Γεωργιανάκη. Ωραία. Ναι. Και τα παιδιά σου μετά? Ύστερα, σχέθηκα να παντευτώ. Έμεινε έγκυος και κάνει ένα μεθαμένο παιδί. Ναι. Σενικό. Ύστερα ξαναμένει πάλι έγκυος, κάνει τη Γεωργία. Ναι. Ύστερα ξαναμένει πάλι σε ένα χρόνο πάλι έγκυος, κάνει τη Δέσποινα. Και μετά από ένα χρόνο πάλι έγκυος, κάνει το Γιώργη. Και μετά προχώ στη δουλειά. Αυτή τη στιγμή είσαι εγγόνια, έχει. Έχει γαμπρού. Η δουλειά είναι πολύ πρόσφυγιστα. Μπράβο, αυτά είναι τα ωραία. Πέρασε στα μικρά σου χρόνια. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Δημήτρη, ό,τι καλύτερο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής από τον Τρυπόδο και σε μια μικρή συνέντευξη για τη ζωή του Δημήτρη, του Δημήτρη του Λαουβάρδου, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα και για τον τρόπο που τον μεγάλωσε μια γυναίκα που σε άλλες εποχές και σε σημερινές καταστάσεις θα μας φαινόταν αρκετά περίεργο, αλλά αυτή η γυναίκα όμως έδειξε απέραντη αγάπη σε ένα παιδί όπου το άξιζε. Δύο ημερό παιδί, όπου έφυγε η μάνα του, μια μητέρα που είχε μια καλή εικόνα στην κοινωνία, όπου ήταν από καλή οικογένεια και πάντα και αυτός και οι συγγενείς μου μιλάνε για τα καλύτερα λόγια και για τις αξίες αυτής της γυναίκας. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς φύγανε και όσοι υπάρχουν πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν αγάπη και αξίες και αξίες στη σημερινή κοινωνία. Να είστε λοιπόν καλά. Θα τα ξαναπούμε σε κάποια νέα εκπομπή. Ναι. Γεια σας.